Η συνεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής είχε περισσότερα από 30 θέματα. Είχαμε αρκετά θέματα παρατάσεων στα οποία έγινε συζήτηση και η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο ότι πολλές από αυτές προκύπτουν εξαιτίας της αδυναμίας του κεντρικού κράτους να χρηματοδοτήσει τακτικά τα έργα. Επομένως, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας δημιουργούνται καθυστερήσεις, σε καμία περίπτωση δεν τις θέλουμε, αλλά είναι αναπόφευκτες. Ταυτόχρονα όμως αναφέρθηκε ότι πλέον έχουμε ζητήσει από τις υπηρεσίες να μας ενημερώνουν για την πορεία των έργων και κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους και όχι μόνο στην αρχή και στο τέλος, έτσι ώστε εγκαίρως να μπορούμε να διαπιστώνουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν και να αποφεύγουμε παρατάσεις, βασικά να αποφεύγουμε το να έρχεται η Περιφερειακή Επιτροπή προαπροόπτου και να είναι υποχρεωμένη να αποφασίσει όταν τελειώνει η προθεσμία ενός έργου, αλλά εγκαίρως να το γνωρίζουμε. Θεωρούμε ότι αυτό θα μπορέσει να αποδώσει και να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις παρατάσεις που και δεν τις θέλουμε και μας επιβαρύνουν οικονομικά στην εκτέλεση των έργων. Είχαμε δύο σημαντικά θέματα και θεωρώ ότι αυτά ήταν τα σημαντικότερα της Περιφερειακής Επιτροπής. Αποφασίσαμε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύο σημαντικών έργων, ενός στην Κορινθία και ενός στην Αργολίδα για εγκυοβελτιωτικά έργα, κάνοντας σαφή τον προσανατολισμό της περιφέρειας Πελοποννήσου στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και στην επίλυση του προβλήματος του νερού, το οποίο είναι μείζον για μερικές από τις περιφερειακές μας ενότητες, αλλά όσο περνάει ο καιρός και για το σύνολο της χώρας. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης, λόγω και των καθυστερήσεων αλλά και των παρατάσεων στα έργα. Η υποβάθμιση δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι σε σχέση με τις καθυστερήσεις στα έργα. Πολλά έργα είπα ότι καθυστερούν εξαιτίας της αδυναμίας να πληρωθούν εγκαίρως. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο της κυβέρνησης να μην πληρώνει εγκαίρως. Υπάρχει μια καθυστέρηση καταβολής πόρων η οποία επιλύεται. Στο ΕΣΠΑ έχει επιληθεί στον πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στην χρηματοδότηση έργων που έχουν να κάνουν με αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές έχει αποκατασταθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στην ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων έχει αποκατασταθεί πλήρως. Άρα υπάρχει μια καθυστέρηση που προσπαθούμε να την επιλύσουμε. Θεωρώ απλοϊκή την προσέγγιση να πει κανείς ότι η καθυστέρηση καταβολής πόρων έχει να κάνει με υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης. Αντιθέτως, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση βλέπετε ότι είναι ο κύριος μοχλός από τον οποίο, μέσω του οποίου η χώρα αντλεί πιστώσεις από την Ευρώπη και εκτελεί έργα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο έργο στα Φιλιατρά από την αντιπολίτευση. Να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, το έργο στα Φιλιατρά, καταρχήν να το πω σαφώς. Το έργο στα Φιλιατρά δεν καταψηφίστηκε την αντιπολίτευση. Ψήφισε λευκό η αντιπολίτευση. Αντιλαμβάνομαι γιατί, αλλά πάντως δεν καταψηφίστηκε. Το έργο στα Φιλιατρά είναι ένα σημαντικό έργο μεγάλου προϋπολογισμού, για το οποίο είχε γίνει συζήτηση στο περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κατά την άποψή μου, την οποία κατέθεσα και στην Περιφερειακή Επιτροπή, οι σημαντικότερες ενστάσεις είχαν να κάνουν με μερίδα του πληθυσμού, αλλά είχαν να κάνουν και με το γεγονός ότι τότε δεν ήταν εγκεκριμένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού η μελέτη. Σήμερα λοιπόν έχουμε έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού τον Οκτώβριο του 2023, άρα ικανό διάστημα για να εκφραστούν οι όποιες πιθανές αντιρρήσεις υπήρχαν. Από το Δήμο Τριφυλίας δεν έχουμε καμία επίσημη απόφαση η οποία να είναι αντίθετη με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο ταυτόχρονα πρέπει να δημοπρατηθεί άμεσα, δηλαδή στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου να έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού για να μην χαθούν οι πόροι. Αποφασίσαμε λοιπόν ομόφωνα, διότι η λευκή ψήφος δεν λογίζεται ως αρνητική ψήφος, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση, εκτιμώντας ότι ένα έργο που έχει την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο επάνω θα είναι το Υπουργείο Πολιτισμού συνέχεια και για το οποίο δεν είχαμε καμία εκπεφρασμένη αρνητική ή διαφορετική άποψη από τον αρμόδιο Δήμο μέσα στο τετράμινο που έχει μεσολαβήσει από την έγκριση της μελέτης, θα πρέπει να το προχωρήσουμε και να μην χάσουμε πάρα πολύ σημαντικούς πόρους, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, για έναν Δήμο που λόγω του μεγέθους του δεν νομίζω ότι έχει ξανασυναντήσει τέτοια μεγάλη χρηματοδότηση πρόσφατα. Έχουν δοθεί αρκετά χρήματα και για το έργο στην Εθνική Οδό Τρίπολης Πυργού για τα Λαγκάδια. Τι γίνεται με τις κατολισθήσεις? Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, έγινε και επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή. Εξαιτίας του σοβαρού προβλήματος έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα. Αρκετά από αυτά στην τοποθέτηση σειρμάτων για να προστατεύουν από τις καταπτώσεις. Προφανώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί στο σύνολό τους και προφανώς πρέπει να αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους. Είναι καλοδεχούμενη η ερώτηση που έκανε, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Νικολάου, ο οποίος και λόγω καταγωγής έχει αυξημένο ενδιαφέρον για την Αρκαδία. Προφανώς αντιμετωπίζουμε το θέμα και προφανώς είμαστε εδώ για να το επιλύσουμε, όχι μόνο αυτό, και σε άλλες περιοχές. Και η Νότια Κοινουρία έχει προβλήματα καταπτώσεων και όλη η περιοχή. Όμως να πω ότι η τοποθέτηση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, που έχει γίνει και σε προηγούμενη περίοδο, είναι απολύτως σωστή. Πρέπει κάποια στιγμή να κρίνουμε και να συγκρίνουμε τα πόσα χρήματα έχουν διατεθεί σε κάθε οδικό άξονα και πόσο έργο έχει γίνει.
Είναι καλοδεχούμενη λοιπόν η κριτική, αλλά ας έχουν όλοι και στο νου τους το τι έχει γίνει και το τι είχε γίνει ή δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Ο στόχος για περιφέρεια πρότυπο, έτσι όπως και προεκλογικά είχε αναφερθεί, θεωρείται ότι... Ο στόχος παραμένει και είναι εφικτός. Η συζήτηση που έγινε μεταξύ Περιφερειάρχη και Δημάρχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου το σύνολο των Δημάρχων ή των εκπροσώπων τους, αν είχαν αντικειμενικό λόγο απουσίας, ήταν παρόντες, έδωσε την εκκίνηση για μια νέα περιφέρεια πρότυπο. Είμαστε βέβαιοι ότι και με την καλή συνεργασία με την κυβέρνηση και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα μπορέσουμε να το πετύχουμε πολύ σύντομα. Στην Περιφερειακή Επιτροπή, πάλι οι αποφάσεις ήταν στην συντριπτική τους πλειοψηφία ομόφωνες και η προσπάθεια που γίνεται είναι να εκτελούμε έργα. Ακούμε τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης, προφανώς τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεν λειτουργούμε όπως λειτουργούσαν άλλες περιφερειακές αρχές στο παρελθόν, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι έχουμε απόλυτη πλειοψηφία και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Περιφερειακή Επιτροπή. Σε καμία περίπτωση δεν το κάνουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα δείτε αποφάσεις όπως του παρελθόντος να μην μετέχει κανείς από την αντιπολίτευση σε επιτροπές ή σε κοινές επιτροπές παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων. Όμως είμαστε εδώ για να εκτελέσουμε ένα συγκεκριμένο έργο και να ακούσουμε την όποια καλόπιστη κριτική. Σε καμία περίπτωση όμως να μην σταματήσουμε έργα εν όψει αένανων συζητήσεων.